Με ευλάβεια και με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών υποδέχτηκε σήμερα η πόλη της Μεσίνης την ιερή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Η εικόνα μεταφέρεται κάθε χρόνο στη Μεσίνη σε ανάμνηση θαύματος που επιτέλεσε η υπεραγία Θεοτόκος στις αρχές του 18ου αιώνα, αυτό της διάσωσης ευρύτερης περιοχής από θανατηφόρα νόσο. Τις υποδοχές και τις λιτανίες προέστησαν οι σεβασμιότητες Μητροπολίτες Καρθαγένης και Βορείου Αφρικής Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Η εικόνα με λιτανευτική πομπή περιήλθε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι οποίοι ήταν στρωμένοι με μυρτιές και άνθη, καταλήγοντας στον μετοχιακό ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής, όπου και εναποτέθηκε για οκταήμερο προσκύνημα. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, απευθυνόμενος στους πιστούς, αναφέρθηκε στην χάρη αλλά και την προστασία της Παναγίας στο ανθρώπινο γένος, τονίζοντας ότι για τις όποιες δοκιμασίες βιώνουμε στους δύσκολους καιρούς της αμφισβήτηση μεγαλόχαρη, μας καλεί σε διατήρηση της πίστης, σε μετάνοια και να παραμείνουμε άνθρωποι. Και πάλι η Παναγία, η Βουλκανιώτισσα από το θρόνο της, το μοναστήρι της Βουλκάνου, βρίσκεται εδώ στην πόλη της Μεσσηνίας και μας καλεί όλους να έρθουμε προσκυνητές στο εικόνισμά της για να αντλήσουμε δύναμη και κουράγιο και παρηγοριά και ενίσχυση σε αυτές τις δύσκολες περιόδους τις οποίες διερχόμεθα περίπου καθόλων το μισό του 21ου αιώνα. Είναι κρίσεις που δοκιμάζουν την πίστη μας. Είναι κρίσεις που δοκιμάζουν την ανθρωπιά μας. Είναι κρίσεις οι οποίες δοκιμάζουν την ίδια την υγεία μας. Είναι κρίσεις που δοκιμάζουν την επιβίωσή μας. Και είναι κρίσεις επίσης οι οποίες δοκιμάζουν την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Η Παναγία εικονίζει και φανερώνει στον κόσμο το έργο το οποίο η Εκκλησία επιτελεί διαχρονικά για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία. Προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο να ανταποκριθεί στα αιτήματα του κόσμου, να τον ενισχύσει πνευματικά και ψυχικά, να του δώσει τη δύναμη να ξεπερνά τις κρίσεις, αλλά και συγχρόνως νοηματοδοτεί το περιεχόμενο και το σκοπό της ζωής των ανθρώπων.